δικηγόρο μας την Άννα Γκορσάνου και δεν θα σηκωθώ γιατί. Τώρα δεν θα πω γιατί θα σηκωθώ, γιατί δεν είμαι πολύ καλά. Άννα, έλα μέσα να μας πεις για τις 100 δόσεις και την καλό την Άννα Γκορσάνου, και γιατί έχουμε 100 δόσεις, πολύ σημαντικό. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα είσαι μόνη σου, σε λοιπόν. Όλους, κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, η δική σου παρουσία λάμπει. Καλά. Όπου και να βρίσκεστε, είσαι λοιπόν, λαμπερή και φωτεινή. Περιμένει 120 δόσεις, πολύ σημαντική ρύθμιση. Λοιπόν, την περίμεναν. Την περιμέναμε πώς και πώς. Ακριβώς. Έτσι, 120 δόσεις για χρέη στην εφορία. Μιλάμε για επιχειρήσεις, εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες. Και έχουμε φτιάξει πολύ ωραίες κάρτες, οποίες ξεκινάμε να αναλύουμε. Σε ποιους αφορά αυτή η ρύθμιση? Σε εμπόρους και επιχειρήσεις, εταιρείες δηλαδή με οφειλές έως 20.000 ευρώ. Και σε εμπόρους και εταιρείες με κύριο πιστοτήτο δημόσιο 85% με χρέος έως 50.000 ευρώ. Τι θα πει αυτό? Έχω 50.000 ευρώ χρέος έως 50.000 ευρώ, αλλά δεν έχω σε όλη την κοινωνία. Έχω κυρίως 85% είναι στο δημόσιο. Και ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργή επιχείρηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να πούμε. Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται σε επιχειρήσεις ενεργείς. Γιατί μου λένε οι άνθρωποι, εμένα είναι ενεργεία, δηλαδή. Η επιχείρησή μου, μου λένε. Ναι. Είχα χρέη και δεν μπορούσα. Τι γίνεται, μπορώ να πω? Δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι ένα παράπονο. Μα οι άνθρωποι γι' αυτό κλείσανε, επειδή δεν μπορούσαν. Έτσι. Για να δούμε την επόμενη κάρτα. Για ποιες οφειλές πρόκειται? Για οφειλές βεβαιωμένες, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων και των τόκων, έως 31/10/16. Άρα δεν ρυθμίζονται αυτά του 17, ρυθμίζονται οι οφειλές του 16 μέχρι τέλος του 16. Προσοχή. Για πάμε και παρακάτω να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Τι περιέχει η αίτηση, λοιπόν? Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, δεν πάμε με χαρτιά, και πρέπει να περιέχει μια πληθώρα εγγράφων, μας ζητούν, για τον οφειλέτη αλλά και τους συνοφειλέτες. Έγγραφο που αναφέρονται στην περιουσία, π.χ. έτσι αριθμητικά τα έχουμε πει, το ένφια ζητάνε, ποινικό μητρό ζητάνε, μάλιστα, πιστοποιητικό για τη μη ρύθμιση των οφειλών του στον νόμο Κατσέλη ζητάνε. Σημαντικό, αν έχω μπει στον νόμο Κατσέλη δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ζητάνε μάλιστα, και το πιστοποιητικό που σου λέει μήπως έχεις βγάλει απόφαση του νόμου Κατσέλη, τότε δεν μπαίνεις σε αυτή τη ρύθμιση. Έτσι, για πάμε και σε επόμενες κάρτες μας, στην επόμενη κάρτα. Είπαμε τι περιέχει αίτηση, είπαμε αυτό, τα ένφια, πολλά, πολλά. Έχει ήδη χαρτιά. Ακριβώς. Είναι... Για πάμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, γίνεται μια εταιρεία που έχει κλείσει να υποβάλει μόνο ένδυση. Το είπαμε, μόνο ενεργής, και είναι παράπονο πολλών ανθρώπων, γιατί αφού εγώ έχω κλείσει, οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Έτσι. Γίνεται? Όχι. Πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Παρακάτω, λοιπόν, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που είναι στον νόμο Κατσέλη μπορεί να κάνει αίτηση? Όχι. Ζητάει και πιστοποιητικό. Έτσι. Ότι δεν μπορείς παράλληλα. Μάλιστα. Η επόμενη, τι ρυθμίσεις προβλέπονται εδώ, στο ζουμί τώρα? Αν έχω φίλοι ως 3.000 ευρώ, 36 δόσεις, καμία διαγραφή και το ελάχιστο ποσό 50 ευρώ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα σου βάλουν 50 ευρώ, μπορεί να σου βάλουν και παραπάνω. Έτσι, αλλά είναι αλλά σημαντικό. Το ελάχιστο 50 ευρώ. Για ρυθμίσεις από 3.000 λοιπόν ως 20.000 ευρώ. Από 3 ως 20, 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό 50 ευρώ και διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων. Πολύ θετικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Για πάμε και παρακάτω. Τι ρυθμίσεις λοιπόν προβλέπετε για εμπόρους και επιχειρήσεις? Από 3 ως 20.000 είπαμε 120 δόσεις, και το μάλιστα, ίδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το περιμέναμε και το περιμέναν ελεύθεροι επαγγελματίες. Γίνεται λοιπόν ηλεκτρονικά, δημοσιεύτηκε λοιπόν αυτή στο ΦΕΚ. Για εμπόρους και επιχειρήσεις βλέπουμε παρακάτω με χρέο έως 50.000 ευρώ. Τι γίνεται? 120 δόσεις, διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και 95% των προστήμων. Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές αυτές οι ρυθμίσεις. Απλά αναφέρεται σε κόσμο που πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις. Ωραία. Πρέπει πολύ να πληρείτε τις προϋποθέσεις. Αλλά αυτοί που εντάσσονται και μπορούν να μπουν, μπορεί το δημόσιο μάλιστα, να αρνηθεί ρύθμιση. Μπορεί, αν σου πει ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις, άνθρωπέ μου, δεν θα σε βοηθήσει. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ την Άννα την Γκορσάνου. Άρα σπέσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ωφελούνται. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ανούλα. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα.